Έχουν ξεκινήσει ήδη οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Άργους και θα ολοκληρωθούν με τα κούλουμα που θα γίνουν στο Κεφαλάρι. Επίσης, ο Δήμος Άργους προγραμματίζει γιορτή για το Πορτοκάλι αλλά και παρουσίαση βιβλίου στην οικία Γόρδανος. Ήδη έχουμε, όπως γνωρίζετε, ξεκινήσει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου του Άργους. Είναι συγκεκριμένα 5 εκδηλώσεις. Το προηγούμενο Σάββατο είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση για τα παιδιά στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Και βέβαια θα συνεχίσουμε και αυτή την Κυριακή πάλι με μια μεγάλη εκδήλωση, με ένα μεγάλο πάρτι για τα παιδιά στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Και την καθαρά Δευτέρα θα έχουμε τα κούλουμα που είχαμε κάνει και πριν από 2 χρόνια και ήταν και πολύ πετυχημένα στο δημοτικό διαμέρισμα του Κεφαλαρίου. Εκεί θα έχουμε ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι, θα έχουμε πολλά πλούσια δέσματα, τα οποία θα είναι φυσικά δωρεάν και πολύ κρασί δωρεάν για τους πολίτες που θα έρθουν, που θα επιλέξουν το Κεφαλάρι να περάσουν τα κούλουμα. Νομίζω ότι το Κεφαλάρι είναι ένας τόπος όπου πραγματικά ενδείκνυται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Όσες φορές έχουμε κάνει καθαρά Δευτέρα και κούλουμα στο Κεφαλάρι, ο κόσμος έχει πραγματικά διασκεδάσει. Αν μας βοηθήσει ο καιρός φέτος, που από ό,τι φαίνεται θα είναι καλό στην καθαρά Δευτέρα, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να έρθουν να διασκεδάσουν δωρεάν στο δημοτικό διαμέρισμα του Κεφαλαρίου. Επίσης, θα πρέπει να πω με την ευκαιρία ότι ο Δήμος του Άργους και η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτισμού ετοιμάζει για τις 26 και 28 Φεβρουαρίου μια εκδήλωση με τίτλο «Οι Μέρες Πορτοκαλιού». Είναι, αν θέλετε, μια άλλη εκδοχή σε αυτή τη γνωστή γιορτή που γινόταν για το Πορτοκάλι. Η τελευταία γιορτή είχε γίνει επί της Δημαρχίας του κυρίου Πλατή το 1995 και βέβαια αυτή η γιορτή είχε ξεκινήσει το 1967. Νομίζουμε ότι θα πρέπει με μια διαφορετική προσέγγιση να ξαναφέρουμε, να ξαναδραστηριοποιήσουμε πάλι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ειδικά αυτή την εποχή που το Πορτοκάλι δεν είναι στην καλύτερη του τύχη. Νομίζω θα πρέπει όλοι και ο Δήμος από τη μεριά του, στο μερίδιο που του αναλογεί, να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του πιο σημαντικού προϊόντος που διαθέτει η Αργολίδα. Έτσι, εμείς ετοιμάζουμε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο κέντρο του Άργους, σε συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με τη Σχολή Καλών Τεχνών, με την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και όλους εδώ που εμπλέκονται στο θέμα του Πορτοκαλιού στον Ομό, τριήμερες εκδηλώσεις σημαντικές, αφιερωμένες στο Πορτοκάλι. Περισσότερες ανακοινώσεις θα έχουμε τις επόμενες μέρες και το αναλυτικό πρόγραμμα που θα έχουν αυτές οι εκδηλώσεις. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι στις 20 Φεβρουαρίου, σε 7.30 το απόγευμα, στην οικία του Γόρδωνα, στην έδρα δηλαδή της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής του Άργους, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις Εκπροημίου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, το βιβλίο του Βασίλη Δωροβίνη, ο Ιωάννης Κοφινιώτης και η Ιστορία του Άργους. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα παραβρεθούν ο Χαράλαμπος Κριτζάς, ο γνωστός αρχαιολόγος, και ο κοινωνιολόγος, ο Γιώργος Σοκόνης.